Έχω την εντύπωση ότι την εκπομπή τη Βίκη δεν θα τη χάσουμε όταν θα σε παίξει. Δεν ξέρω πότε μπορεί να τη φυλάει δώρο για τα Χριστούγεννα να μα χαρίσει γέλιο. Δεν ξέρω. Αλλά πρόσεχε, μην βάλει ιδέε σε καμία. Καταρχήν, δεν τα φτιάχνω με κοπέλα με τον αδερφό σου, μετά από τον άλλον. Η οποία μπορεί να έχει ζητήσει πολύ καιρό και να πήρε με αφορμή αυτό. Ναι, μήπως να του την κάνω αυτή την έκπληξη και να του πω την αλήθεια. Να την κάνει και εγώ κόβω το τιμόνι στο κεφισό και έφυγα. Έχω σκεπάσει και έφυγα. Τώρα σκέφτεσαι μα. Είσαι σκεπασμένο στο κεφισό, δεν παθαίνει τίποτα. Πω. Λοιπόν, τι είναι, Γρηγόρη μου. Θέλω να ρωτήσω τον Θανάση, όλες οι πλάκες έχουν να κάνουν με γυναίκες. Και πραγματικά αναρωτιέμαι. Είσαι τόσο δυνατός εραστής. Ναι, ο Ρίζος, ο Χατζηχρήστος και ο Βυσκαδωράκης είναι που είναι ο Γαλλικής. Απλώς οι δύο ήταν αρσενικοί, εγώ είμαι ομοφυλόφιλος. Γιατί έχω να σας πω 10 μυστικά και στους τρεις, και στο Θοδωρή και στον Άρη, για να γίνουμε καλύτεροι εραστές στο κρεβάτι, για να γίνουμε καλύτεροι. Τώρα που βάλεις και τον εαυτό σου μέσα είναι πιο σωστό. Δηλαδή να δίνεις μαθήματα στους άλλους και να μην βάζεις και τον εαυτό σου μέσα. Εγώ είμαι πολύ καλός στο... Έχει αυτοπεποίθηση για τον εαυτό μου. Χρεώθηκα και εγώ, παιδιά. Όλοι πρέπει να τα κάνουμε. Καλά, εσύ αυτές τις θεωρίες που κάνεις, πού τις σκέφτεσαι εσύ, τις μελετάς. Είναι έρευνες. Και είναι πράγματα που τα προσέχουν οι γυναίκες. Και να κάνεις και παιδί. Λοιπόν, ερευνητικό κέντρο θα γίνει το σπίτι. Είναι ένας δεκάλογος που πρέπει να τον ακολουθούμε. Και να ξεκινήσω. Του καλού εραστή. Για να γίνεις καλύτερος, μπορεί να νομίζεις ότι είσαι. Αλλά εδώ θα πιάσεις κορυφή, θα πιάσεις ταβάνι. Ταβάνι, ναι. Πρώτο. Δύσκολο. Πού τα βάζω ταβάνι, μα μη σημερινά άνθρωπος, δεν φτάνουν. Λοιπόν, να είσαι καθαρός και μυρωδάτος. Ωραίο. Εντάξει, σωστό. Γιατί πολλές φορές από τη λαχτάρα σου να πας να πέσεις στο κρεβάτι, δεν το προσέχεις αυτό. Πρέπει να το προσέξεις, να μπαρμπουνιαστείς και να πας μετά. Να μπαρμπουνιαστείς. Το μόνο που πρέπει να αποφύγουμε είναι η μυρτό η κολόνια. Έβαζα στο θέατρο και τρελαινόταν. Πάλι έβαλε μυρτό! Δεν το παίρνει. Πήγαινε στο θέατρο, καθαρή, φτιαγμένη αυτά. Πήγαινε εκεί, είχε ένα μπουκάλι. Τι είναι αυτό, Χριστιανέ μου, λέω. Τι είναι αυτό, λες και παίρνουμε την νεκροφόρα από εδώ, του λέω. Που το χωράει, με την νυχτό με τρελαίνεις, λέω. Έπειτα τον άλλο, παίρνει ένα σπρέι, ένα καρκινογόνο. Μας έχετε τρελάνει εδώ μέσα από αυτά, κάτι σιγά, βάζουμε εδώ πέρα τα πανάκριβα αρώματα να πούμε και μου έρχεται με το μυρτό να πούμε. Μου ήρθε η μυρωδιά η ωραία. Δεν ήταν πολύ ωραία. Καταπληκτική. Και μου βάζει το μυρτό. Καταρχήν, ποιος φοράει την καλύτερη κολόνια. Εγώ. Δεν σας μύρισα όλους, αλλά ο Σπύρος που μου ήρθε πριν στις διαφημίσεις μου άρεσε πολύ. Ωραία και δικιά σου. Δεν μπορώ να σε πω. Σε παρακαλώ. Αυτή δεν είναι μυρτό. Εκτός αν για μένα έβαλε αντρική κολόνια. Πας την άλλη. Στο θέατρο για μας την άλλη. Την πέθαμε μαζί δική. Ναι. Δεύτερο. Δεύτερο. Πολύ βασικό. Το έχουμε. Το έχετε. Κάνε αργές κινήσεις. Τίποτα. Αποτύχαμε. Αποτύχαμε. Είμαστε βίαιοι εμείς. Όχι. Ναι, αλλά δεν αρέσει τη γυναίκα αυτό. Όχι όλες. Αργές κινήσεις τι, να μην τον βγάζω γρήγορα έξω. Όχι, ρε παιδί. Σε προλαβαίνω, μωρέ. Όχι, έτσι εγώ απλά. Δεν ξεκινάς. Δεν είπα το χέρι να βγάλω γρήγορα. Δηλαδή θα συστηθείς, γεια σου. Γεια. Λέτε θαλάσσι, έτσι, ξέρεις, αυτά. Ναι. Άντε, γαμπιστά. Ναι, συγγνώμη. Εκεί που αρχίζει να είναι όλα αργά. Θα το αποκτήσουμε γι' αυτό. Θα το αποκτήσουμε. Εμείς είμαστε και πρόσπαστοι. Τρίτο. Διαφωνώ. Γίνε δάσκαλος τουλάχιστον στα βασικά. Πώς γίνεται αυτό, Γρηγόρη? Με τα χρόνια. Δηλαδή, ένα-δύο πράγματα, τα βασικά, ας φροντίσουμε να τα κάνουμε καλά. Ποια είναι τα βασικά? Τα βασικά ποια είναι? Θα το πει πολύ λεπτά.